Κατατέθηκε την Παρασκευή και αναμένεται να ψηφιστεί αργά το βράδυ από τη Βουλή η τροπολογία του Υπουργείου Υγεία με βάση την οποία ανανεώνονται για τρει ακόμη μήνε οι συμβάσει ορισμένου χρόνου των εργαζόμενων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται μέχρι το τέλο του έτου η διάρκεια των συμβάσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών. Πρόκειται για την 8η κατά σειρά παράταση για του συγκεκριμένου εργαζόμενου με τον Σύλλογο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και την Ομοσπονδία να έχουν προτείνει στο Υπουργείο Υγεία να γίνουν επικουρικοί και έτσι να ανοίξει ο δρόμο για την πρόσληψη νέων ειδικευόμενων νοσηλευτών, ώστε να καλυφθούν οι αυξημένε ανάγκε σε ό,τι αφορά στου εργαζόμενου με συμβάσει ορισμένου χρόνου. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, πάντω, η νέα παράταση βάζει ακόμη μεγαλύτερο φρένο με τη βούλα μάλιστα τη πολιτική ηγεσία αυτή τη φορά από αυτό που έβαλε η αρνητική στάση τη πλειοψηφία του ΔΣ του νοσοκομείου στην απόπειρα τη διοίκηση να προχωρήσει το διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών σε εργολάβους πριν από δύο εβδομάδες.